Μιχάλης Μινά, ο γιατρός που στάθηκε δίπλα στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Όπως αναφέρει, στα 36 του χρόνια ο Δημήτρης Χριστόφιας υπέστη το πρώτο έμφραγμα μυοκαρδίου με αποτέλεσμα να αρχίσουν και τα προβλήματα υγείας. Υπέφερε πάρα πολύ από την άποψη ότι χρειάστηκε να κάνουμε μπαλονάκι στις στεφανές αρτηρίες, χρειάστηκε να κάνουμε bypass. Σε 5 μήνες μετά το bypass έκαμε μεταμόσχευση νεφρού. Υπόφερε από μια ρευματοειδή αρθρίτη, η οποία είναι μια νόσος η οποία δυστυχώς δεν έχει φαρμακευτική αγωγή. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, σύμφωνα με τον κύριο Μινά, ήταν άνθρωπος εργασιομανής, πατριώτης και φιλικός. Για όλους είχε έναν καλό λόγο και μια ζεστή αγκαλιά, κάτι που του ανταπέδιδε και ο κόσμος. Δηλαδή, μια γριά 87 ετών επισκέφθηκε τα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και δήλωσε τα εξής. Εγώ είμαι 87 χρόνο, δημιούργησα οικογένεια, παντρέψα παιδιά μου, έχω εγγόνια, δεν χρειάζεται άλλο να ζήσω, αρκετά έζησα. Να βγάλετε τους πνεύμονες μου, να τους δέχετε το Δημήτρη. Ενώ συγκλονιστικές είναι οι αναφορές του για τα τελευταία στάδια της ζωής του ιστορικού ηγέτη του ΑΚΕΛ και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Την ώρα που ήρθαν οι κόρες του να τον επισκεφτούν, προσπαθούσαμε να τον ειστήσουμε στα πόδια του και να του κάνουμε φυσιοθεραπεία. Οπότε είπε γελώντας προσωπικό εκεί, παρουσία μου για μένα, η διαχείριση πέτυχε, αλλά ο ασθενής επέθανε.